Ένα άλλο θέμα για το οποίο σας έχω προαναγγείλει και σας έχω ενημερώσει και από χτες. Ναι, τα ακούσατε πρώτοι εδώ σε αυτή την εκπομπή. Το τι προτίθεται να κάνει ο Παναθηναϊκός. Και έχουμε συντροφιά μας τον Ηλία Μιχαλαριά, τον Γενικό Γραμματέα του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και πρώην πρόεδρο βέβαια, να μας φύγει αυτή την ιστορία, τη διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα με την επίσημη ανακοίνωση. Καλησπέρα, κύριε Μιχαλαριά. Καλησπέρα σας. Ξέρετε, είναι τυχεροί οι ακροατές μας εδώ. Το άκουσαν πρώτοι σε αυτή την εκπομπή χτες. Βιάστηκα μέσω του ειδικού που έχουμε εδώ στα ηλεκτρονικά παιχνίδια του Παύλου, να το ανακοινώσουμε. Και θέλω να μου πείτε πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, ο Παναθηναϊκός γενικότερα ψάχνει πρωτοπόρες ιδέες. Έτσι είναι, ξέρετε, και η φύση του συλλόγου. Να πω και λιγάκι έναν παραλληλισμό αντίστοιχα με τα e-sports. Ο Καλαφάτης όταν, δεν ξέρω αν την ξέρετε την ιστορία, ο Καλαφάτης ο Γιώργος όταν έφτιαξε τον Παναθηναϊκό. Γιατί τον έφτιαξε, γιατί τότε στον Πανελλήνιο, ήταν στον Πανελλήνιο ο Γιώργος Καλαφάτης, ήταν ο μεγαλύτερος σύλλογος εποχής εκεί πέρα το 1908. Και στον Πανελλήνιο θεωρούσαν τότε ότι τα αθλήματα που χρησιμοποιούσαν οτιδήποτε άλλο εκτός από την δύναμη ή το τρέξιμο κτλ. Δεν ήταν αθλήματα, ήταν παίγνια, παιχνίδια. Και ο Καλαφάτης έφυγε διότι το 1908 του άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και ήθελε να φτιάξει ομάδα ποδοσφαίρου και αποσχίστηκε μαζί με άλλους αθλητές του Πανελληνίου και φτιάξανε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν αρχικά ποδοσφαιρικός σύλλογος, διότι ο Πανελλήνιος δεν ήθελε το ποδόσφαιρο στις τάξεις, δεν το θεωρούσε παίγνιο, δεν το θεωρούσε άθλο. Έτσι λοιπόν και αυτές τις μέρες ο Παναθηναϊκός πρωτοπορεί και μπαίνει στα e-sports που ίσως σε κάποιους μοιάζει περίεργο, αλλά παραδείγματος χάρη γιατί δεν φαίνεται περίεργο το σκάκι. Παραδείγματος χάρη το σκάκι θεωρείται, εντάξει μπορεί να μην θεωρείται άθλημα, αλλά είναι χόμπι και εγώ θυμάμαι ότι το διάβαζα πάντα τα νέα του σκάκι, τα διάβαζα σελίδες των αθλητών. Δεν τα διάβαζα κάπου αλλού. Ή κάπου ενδιάμεσα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εντάξει. Πάντως υπάρχουν πρωταθλήματα σκάκι. Ή bridge, ξέρω εγώ. Τέτοια πράγματα. Τα e-sports λοιπόν είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Είναι κάποια παιχνίδια, αθλήματα, να τα πούμε, σπορ, χόμπι. Πείτε τα όπως θέλετε τέλος πάντων. Έτσι αλλιώς η εποχή μας επαναϊδρύει όλες τις έννοιες, όλα τα πράγματα όπως τα έχουμε παλαιότερα μάθει. Και ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε αυτόν τον χώρο ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός από πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και είναι και ένα κομμάτι το οποίο, ας το πούμε, έχει πολύ μεγάλη επίδραση και σε χορηγούς, δεν το κρύβουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά όταν κάτι είναι μαζικό και λαϊκό, είναι ανάλογο να υπάρχει το αντίστοιχο ενδιαφέρον από... Μου έλεγε κύριε Μιχαλαριά ο γιος μου, δεν ξέρω αν είναι αληθινό το νούμερο, 17χρονος καταλαβαίνετε, ότι ειδικά είναι από τα παιχνίδια, το LOL, το League of Legends, μπράβο, το παίζουν 135 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο. Έτσι είναι. Είναι τρελά τα νούμερα αν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Εγώ και εγώ να σας πω την αλήθεια δεν τα ήξερα. Εμείς δεν το είχαμε ψάξει. Εντάξει, εγώ θεωρητικά δεν έχω καμία σχέση εγώ με τα παιχνίδια αυτά με το λίγο βλέγω. Μόνο λίγο ποδοσφαιράκια, ηλεκτρονικά και όπως όλοι μας. Είμαστε άλλη κατηγορία εμείς. FM manager, football manager. Αυτό έπαιζα εγώ σαν φοιτητής. Έχω φάει, πώς το λένε, πολλές, όταν εγώ το έπαιζα δεν ήταν ακόμα football manager, ήταν ακόμα championship manager, CM. Τότε. Και γι' αυτό λοιπόν έχω ας το πούμε μεγαλώσει με αυτά τα παιχνίδια. Δεν τα ξέρω εγώ τα League of Legends και όλα αυτά. Αλλά βλέποντας και μαθαίνοντας και από το... γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίος κοιτάζω τα media και τα λοιπά, είδα ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και είχαμε ψαχθεί. Οπότε βρεθήκαμε... Είδατε βέβαια ότι και άλλες ποδοσφαιρικές τεράστια ονόματα ομάδες έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Μας έκανε ιδιαίτερα εντύπωση ότι η Paris Saint-Germain έχει επενδύσει και η Σάλκη έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά. Δηλαδή μιλάμε για τις τάξεις των 500.000 και 1 εκατομμυρίου ευρώ έχουν επενδύσεις αυτά σε προγράμματα για τα e-sports. Και φυσικά θελήσαμε και εμείς ψαχτήκαμε, ήρθαμε σε μια συνεννόηση με μια ας το πούμε εταιρεία που έχει εμπειρία στο χώρο αυτό. Ο Ανδρέας, το παιδί που θα βγει μετά, είναι σε αυτήν την εταιρεία και ήρθαμε σε μια συνεννόηση για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την ομάδα. Έτσι όσο και σκοπός είναι διπλός. Δεν είναι να αγκαλιάσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, διότι ο Εραστέχνης Παναθηναϊκό, ο ΑΟ, τέλος πάντων, μην το λέμε Εραστέχνη, είναι, ο σκοπός του πρώτος είναι να προάγει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και να φέρνει κόσμο περισσότερο κοντά του. Δεν είναι τόσο όπως είναι οι επαγγελματικές ομάδες, ο σκοπός είναι
μόνο να φτιάχνουμε ομάδες να κερδίζουν, να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Ο σκοπός του αεραστεχνικού αθλητισμού είναι να φέρνει κόσμο δίπλα στο αντισμό, να τον αποτρέπει από άλλες ασχολίες, παραδείγματος χάρη ποτό, ξέρω εγώ, ξενύχτια, ξέρω εγώ, ναρκωτικά, όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς σκεφτήκαμε, γιατί να μην έχουμε και εμείς ένα κομμάτι e-sports στον Παναθηναϊκό. Και βέβαια ένας από τους σκοπούς είναι και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που είναι μπροστά στο πληκτρολόγιο να έρθουν πιο κοντά στον Παναθηναϊκό, έτσι γενικότερα. Και οι οποίοι είναι Παναθηναϊκοί. Δηλαδή, όταν, να σας πω κάτι, όταν είσαι μέρος του Παναθηναϊκού, όταν έχεις γίνει μέρος του Παναθηναϊκού, όταν έχεις περάσει ένα μέρος από τη ζωή σου μέσα από τον Παναθηναϊκό, τι θα γίνεις, θα γίνεις άλλη ομάδα, Παναθηναϊκός θα γίνεις. Και φυσικά αυξάνει ακόμα και την ασχόλησή σου με το σύλλογο. Προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω να θα κουβεντιάσω με τον κύριο Δερδεμένη σε πολύ λίγο. Πιο εξειδικευμένα, δηλαδή, πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το σχέδιο. Βεβαίως. Αυτοί είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι. Ο Αντρέας είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσετε. Ακριβώς γιατί αυτός το ξέρει πολύ καλύτερα, έχει εμπειρία και από πρωταθλήματα. Και μπορεί να σου πει καλύτερα. Εγώ μόνο μπορώ να σας πω τα αρχικά γιατί ο Παναθηναϊκός και πώς ο Παναθηναϊκός θα φάσει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Πάντως, πραγματικά ήθελα να πω ότι η αγκάλιασμα που νιώσαμε από τον κόσμο αυτή την πρώτη μέρα ήταν φοβερό και τρομερό και όπως είπατε και εσείς, ιδιαίτερα έφηβοι και παιδιά κάναν πραγματική επίθεση στο Facebook και από ερωτήσεις για το πώς θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός στον κόσμο των e-sports. Πάντως περισσότερα νέα θα έχουμε πολύ σύντομα, θα γίνουν τουρνουά, θα γίνουν και πολλές εκδηλώσεις. Είναι κάτι το οποίο το αγκαλιάζουμε με πολύ μεγάλη θέρμη. Πραγματικά είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει. Κύριε Μιχαλαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Αυτό λοιπόν το project που μας εξήγησε αναλυτικά ο κύριος Μιχαλαριάς, ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, θα το τρέξουν οι υπεύθυνοι του τμήματος, θα είναι κύριοι Ανδρέας Δερδεμέζης, ο Ηλίας Αποστολόπουλος και ο κύριος Μιχάλης Βελιώτης. Είσαι εξ αυτών, ο κύριος Ανδρέας Δερδεμέζης είναι κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Δερδεμέζη. Καλησπέρα κύριε Ζερβάκη. Και καλές γιορτές. Επίσης, έπαιξες χρόνια πολλά. Πείτε μας τώρα, γιατί χθες ξέρετε οι ακροατές μας. Το άκουσαν για πρώτη φορά έτσι επίσημα. Το ανακοινώσαμε εδώ με τον Παύλο, τον Παπαπαύλου, αφού το είχε διασταυρώσει και την πληροφορία. Είχαμε σήμερα τις επίσημες ανακοινώσεις. Πώς θα ξεκινήσει αυτό το project, πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχουν τα άτομα καταρχήν που θα ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Είστε σε αναζήτηση αυτών των ατόμων. Πείτε μου δύο-τρία πράγματα για όλο το. Καταρχήν να πούμε ότι ο ηλεκτρονικός αθλητισμός είναι κάτι το οποίο είναι ήδη σε παγκόσμια κλίμακα κάτι πολύ μεγάλο. Όπως και στην Ελλάδα, απλά δεν φαίνεται. Μπορούμε να το πούμε ότι είναι κάτι σαν μια μικρή υποκουλτούρα. Τώρα επί της διαδικασίας, είναι αθλητισμός, κύριε Δερδεμέζη. Είναι πνευματική. Θα σας πω κάτι. Το σκάκι θεωρείται πνευματικός αθλητισμός. Είναι η γύμναση του μυαλού, βεβαίως. Ναι, με αυτή την ακριβώς. Ναι. Εγώ για μένα ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει δύο πράγματα τα οποία ουσιαστικά τον κάνουν να είναι ένα πραγματικό άθλημα. Το πρώτο είναι να υπάρχουν θεατές οι οποίοι σε βλέπουν, όπως το ποδόσφαιρο π.χ. Είναι διαφορετικό να παίζουν επαγγελματικά μια ομάδα και να την βλέπουν 40-50 χιλιάδες κόσμος και διαφορετικά να παίζω εγώ με σένα σε μια λάνα και να μας βλέπει κανένας. Και το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο προπονούνται οι παίχτες. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν προγράμματα, προπονητές, στάδια, σπίτια για να γίνονται προπονήσεις, bootcamps, φιλικά και πρωταθλήματα με πληροφοριακά, να πούμε ότι πέρσι μόνο το 2016 σε χρηματικά έπαθλα δοθήκανε πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αρκετά πάνω. Μιλάμε τώρα χρήματα που τα δίνουν οι χορηγοί, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Τα δίνουν πρώτον οι χορηγοί και δεύτερον τα δίνει και η βιομηχανία. Το gaming είναι μια πανίσχυρη βιομηχανία. Ναι, βέβαια, σωστά. Άρα λοιπόν η ίδια η εταιρεία σε γενικές γραμμές σπονσοράρει τα ίδια τα παιχνίδια και δεύτερον και το κοινό είναι φανατικό πραγματικά. Πληροφοριακά να πούμε ότι για το League of Legends, που είναι το πιο δημοφιλές παιχνίδι στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, πριν από περίπου 1,5 μήνα γεμίσαμε το Madison Square Garden. Στη Νέα Υόρκη. Είναι το ίδιο. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι τεράστιο. Το Taekwondo, ας πούμε, στην Αθήνα πριν από 3 χρόνια είχε έρθει η Riot, η εταιρεία που έχει το League of Legends, το είχε γεμίσει. Εμείς κάθε χρόνο στη ΔΕΣ, τα τελευταία 5 χρόνια, γεμίζουμε 3,5 στρέμματα όλο το περίπτερο 17. Το γεμίζουμε με κόσμο που έρχεται να το δει και είμαστε τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το νούμερο είναι περίπτωση επισκεψιμότητα. Άρα μιλάμε ότι είναι κάτι το οποίο από τη μία δεν το έχουν αγκαλιάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ευνόητους λόγους, γιατί υπάρχει ένα ηλικιακό gap
Mm-hmm. Απ' την άλλη, από πίσω βράζει πραγματικά, αφού οι περισσότεροι λένε gamers. Άρα, εμείς, και είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που ο Παναθηναϊκός πραγματικά βάζει πλάτες, και αυτό θα σας πω για τον εξής λόγο. Τα e-sports είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε κουτσά στραβά, να πούμε, από το 1995 και μετά στην Κορέα. Στην Ευρώπη και στη δυτικό πολιτισμό ήρθε μετά το 2000, κάπου στο 2010, να γίνονται σοβαρά πράγματα. Τώρα μιλάμε ότι όλοι οι οργανισμοί και εμείς μαζί, που είμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας, τα e-sports και το gaming, είμαστε, ας πούμε, να είμαστε 10 χρόνια. Τώρα μιλάμε για οργανισμούς που έχουν μια παράδοση 100+ χρόνων. 1908 γράφει ο Παναθηναϊκός. Πρώτος ξεκίνησε τότε, συνεχίζει και τώρα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η στήριξη από έναν οργανισμό ο οποίος θα συζήσει όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Μέχρι τώρα, εγώ, σαν παρατηρητής όλης αυτής της διαδικασίας, έβλεπα, και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά από την παρουσία σε εκθέσεις και όλα αυτά, ότι τουρνουά και όλα τέτοια πράγματα ανταγωνιστικά γίνονταν εκεί, στις εκθέσεις. Εκεί θα παραμείνει το επίπεδο αυτό, ή θα αλλάζει τώρα που εμπλέκεται και ο Παναθηναϊκός στην ιστορία? Όχι. Τώρα δυστυχώς δεν άκουγα την εκπομπή πριν, γιατί ήμουν δεσμευμένος. Η λογική είναι ότι πλέον φεύγουμε και πάμε για στάδια. Ήδη σας είπα, ήδη από μόνο του η Riot είχε κάνει το Taekwondo πριν από 3 χρόνια. Ναι. Το είχε γεμίσει. Θα πεις, το καπάσιτι είναι μικρό, 4.500 κόσμος. Ναι. Είχε γεμίσει σε μια πραγματικά υπερπαραγωγή, γιατί υπάρχουν και υποδομές που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό. Είναι πολύ high-tech το όλο κόλπο. Αλλά ο σκοπός είναι να γεμίσουμε στάδια. Και πιστεύετε με, δηλαδή, 2016 είμαστε. Εγώ θεωρώ ότι με αυτό το ντόμινο που θα ξεκινήσει με την πρωτοπορία του Παναθηναϊκού, του χρόνου τέτοια εποχή ελπίζω να τα ξαναλέμε και να έχουμε να πούμε για διάφορα στάδια τα οποία έχουν γεμίσει στην Ελλάδα και για ένα τεράστιο κύμα. Δηλαδή, νομίζω ότι και το exposure που πήρε στα media ήταν τεράστιο. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε καθόλου. Η αλήθεια είναι, δεν είμαι τόσο κοντά γενικότερα σε όλο αυτό. Το ίντερνετ έχει διαφορά από τα πραγματικά. Δηλαδή, τόσο από το gaming site, το οποίο είναι ειδικός τύπος, αλλά φυσικά και όλα τα sport sites αμέσως το πιάσανε, το παίξανε και πήγε και εξαιρετικά καλά από ό,τι είδα στα νούμερα. Θα υπάρξει ένας χώρος που θα είναι ο χώρος προπόνησης με κάποια κομπιούτερ μέσα, έτσι, των ανθρώπων που θα είναι στον Παναθηναϊκό, ή ο καθένας από το σπίτι του μπορεί να το κάνει αυτό? Τι έχετε στο μυαλό σας? Αυτό τώρα είναι που λέτε, δηλαδή πραγματικά θα σας ευχαριστήσω για αυτή την ερώτηση. Τι είναι? Πραγματικά. θα σας πω, κύριε Ζωδάκη. Είναι ένα πονεμένο πράγμα, όπως σας είπα. Καλός ή κακός, οι περισσότεροι που ασχολούνται με τον ηλεκτρονικό αθλητισμό και τον gaming αυτή τη στιγμή, πολλές φορές έχουν τις καλύτερες των θελήσεων, αλλά δεν γνωρίζουν. Και όταν εννοώ δεν γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο θέμα, δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει προπονούμε, τι σημαίνει φτιάχνω ομάδα. Το να έχουν γίνει κατά περιόδους πολύ μεγάλα πράγματα, να πω, ας πούμε, το έναυσμα στην Ελλάδα το έδωσε μια ομάδα η On Top, τους δίνω τα σέβη, ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε με σπίτι να γίνει όσο πιο επαγγελματικά γίνεται, και μπράβο στα παιδιά. Αλλά ακόμα και εμείς οι ίδιοι θα μπορούσαμε να είχαμε συνεχίσει. Είχαμε ομάδα, έχουμε ομάδες. Αυτό που πραγματικά λείπει είναι αυτή η λογική της πραγματικής ομάδας και του αθλητικού ομίλου. Μέσα στα σχέδιά μας με τον Παναθηναϊκό είναι να φτιάξουμε ένα dedicated χώρο, ο οποίος θα ανοίξει μέσα στο 2017 πολύ νωρίς, να μπορούν να προπονούνται οι παίχτες. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ προπόνησης και μεταξύ το απλά παίζω ένα video game. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι ώρες, πρέπει να περιέχει μέσα και αθλητισμό, διότι η πνευματική κόπωση χρειάζεται συμπλήρωμα τη σωματική κόπωση, έτσι ώστε να έχει ισορροπία ο άνθρωπος. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μας αλυστεί ο άλλος, δεν μπορεί να κάνει δουλειά του, βεβαίως. Ακριβώς. Πώς θα επιλεγούν οι πρώτοι που θα στελεχώσουν την ομάδα? Υπάρχουν κάποιοι παίχτες με τους οποίους έχουμε κάνει κάποιες πρώτες επαφές. Επίσης, έχουμε ήδη κάποιους παίχτες οι οποίοι θα φύγουν από τη δική μας ομάδα, είναι εξαιρετικοί να τους στόχουν στην Ελλάδα και θα στελεχώσουν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Και τρίτον, μέσα από έναν διαγωνισμό σαν bootcamp, ας πούμε, να ψάξουμε να βρούμε και τα καινούργια ταλέντα τα οποία θα θέλανε να ενταχθούν σε μια πραγματικά επαγγελματική ομάδα, έναν αθλητικό όμιλο ηλεκτρονικού αθλητισμού. Μάλιστα. Άρα είναι αυτά τα τρία πράγματα. Είναι η εμπειρία που έχουμε εμείς,
οι παίκτες τους οποίους θα βρούμε και φυσικά οι παίκτες τους οποίους θα κάνουμε μεταγραφές. Αντιλαμβάνομαι, χωρίς το, δεν το έχω καταλάβει καλά, είναι αλήθεια κύριε Δερδεμέζη, ότι είναι ένα θέμα που σηκώνει πολύ κουβέντα. Και ο ραδιοφωνικός χώρος είναι πολύ λίγος τώρα και ο χρόνος. Κάποια στιγμή δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να έρθετε μια βόλτα από εδώ, να κάτσουμε να κάνουμε μια ρούλα, μια εκπομπή έτσι εδώ, να τα πούμε όλα στον κόσμο. Αφού γίνουν και οι πρώτες κινήσεις της ομάδας για να τις ανακοινώσουμε κιόλας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτάκι να ευχαριστήσω πρώτα τον Παναθηναϊκό, τον Αριστέχνη, που πραγματικά μπαίνει μπροστά σε ένα τόσο πρωτοποριακό τομέα, και φυσικά τους συνεργάτες μου, τον Ηλία τον Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι από τους top ανθρώπους στο κομμάτι του e-sports, τον Μιχάλη Δοβιλιώτη και φυσικά όλη μας την ομάδα, γιατί είμαστε πάρα πολλά παιδιά που δουλεύουμε για αυτό το πράγμα. Και φυσικά όλους εσάς που θα χαρακτηριάσει. Ευχαριστώ κύριε Δερδεμέζη, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Κύριε Δερδεμέζη, λοιπόν, ο οποίος μαζί με τους κυρίους Αποστολόπουλο και Βιλιώτη έχουν αναλάβει το project να τρέξουν την όλη αυτή τη διαδικασία του Παναθηναϊκού, και μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και νεότερα να σας δώσουμε. Έχω δύο τελικά αποτελέσματα.